Γεια σας παιδιά, Ιωάννα εδώ και σήμερα θα ρίξουμε μαζί μια ματιά στο χαρτοφυλάκιό μου. Πού βρίσκεται μέχρι σήμερα, γιατί είδαμε σε προηγούμενο βίντεο ποια ήταν η τελευταία μετοχή που διάλεξα να επενδύσω 1000 ευρώ στο πετρέλαιο. Θα εμφανιστεί και το βίντεο εδώ να το τσεκάρετε. Αναλύουμε τη μετοχή με όλα τα απαραίτητα βήματα, με πολλή λεπτομέρεια στο βίντεο ως προς το γιατί επιλέξαμε να επενδύσουμε 1000 ευρώ εκεί. Και φυσικά τι άλλο έχει σειρά, το αγαπημένο DGRW, στο οποίο επίσης αυτό το μήνα βάλαμε ένα χιλιάρι. Είπαμε, αυτό δεν χαλάει ποτέ. Το ερώτημα ωστόσο είναι, αν αξίζει σήμερα, έχοντας επενδύσει κάποιες χιλιάδες ευρώ, να σταματήσω τις επενδύσεις. Και αν το έκανα, θα μπορούσα ποτέ να ζήσω από αυτή την προσπάθεια λίγων μηνών. Πάμε να τα δούμε μαζί. Πριν προχωρήσουμε όμως, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Freedom24, που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο και είναι και η πλατφόρμα στην οποία έχω το δημόσιο χαρτοφυλάκιό μου. Τα χρήματα δηλαδή που επενδύω εγώ κάθε μήνα είναι δημόσια εκεί για να φαίνονται. Μιλάμε για οικονομικά, οπότε πρέπει να υπάρχει η μέγιστη διαφάνεια. Εννοείται, έχω αφήσει το προσωπικό μου link στην περιγραφή του βίντεο, όσο και στο pin comment. Χρησιμοποιώντας το, στηρίζετε πολύ το κανάλι μου. Παιδιά, σας ευχαριστώ. Αν τα αποδοτικά θα πάρετε και την πρώτη δωρεάν μετοχή 800 ευρώ. Αισθάνομαι τον 25. Μιας είμαστε εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μια καρδούλα. Βοηθάει πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Παιδιά, τα βίντεο όμως σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, είμαι ερασιτέχνης επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα, δεν είμαι επιστοποιημένη. Ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube. Μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Έχουμε αναφέρει πολλές φορές πως οι επενδύσεις μας πρέπει να είναι βαρετές, σταθερές και μακροχρόνιες και να μην προκαλούν κανενός είδους συναίσθημα. Ούτε χαράς και ενθουσιασμού, ούτε άγχους και φόβου. Φυσικά εξαρτάται από το που είμαστε στις επενδύσεις μας και στο οικονομικό μας ταξίδι και υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε να αποδεχτούμε λίγο παραπάνω ρίσκο, όχι να πάμε να επενδύσουμε όλες μας τις αποταμιεύσεις στο επόμενο Citycoin. Με αυτό λοιπόν στο νου, κάθε μήνα επενδύω 1000 ευρώ σε μία μετοχή για το λίγο παραπάνω ρίσκο, την οποία όμως την έχω ψάξει και την πιστεύω πολύ, και το επόμενο χιλιάρικο στο dgrw.eu. Γιατί θέλω βαρετές επενδύσεις, σταθερές και συμφέρουσες, γι' αυτό dgrw.eu. Ακόμα πιο συνοπτικά. Όμως οι λόγοι είναι τρεις. Μιλάμε για ένα ETF με 24,053 δολάρια κεφαλαιοποίηση, που περιλαμβάνει μεγάλες αμερικανικές μετοχές, όπως η Microsoft σε ποσοστό 8,2%, η Apple σε ποσοστό 4,76%, η Johnson & Johnson σε ποσοστό 3,62%, η Coca-Cola με 2,66% και πάει λέγοντας. Όλες αυτές μαζί συνδυαστικά μας εγγυώνται ότι δύσκολα θα δούμε τα χρήματά μας να χάνουν τελείως αξία, αφού είναι δύσκολο όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες να καταρρεύσουν ταυτόχρονα και να μην ανακάμψουν ξανά. Διασπορά κινδύνου λοιπόν. Δεύτερος λόγος που επενδύω στο dgrw.eu είναι το μέρισμα. Όχι μόνο δίνει μέρισμα, αλλά είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε το μέρισμά του να είναι διαρκώς αυξανόμενο. Αυτό το καταλαβαίνουμε και από τις εταιρείες που το αποτελούν, εκ των οποίων αρκετές είναι και dividend aristocrats. Δηλαδή δεν δίνουν απλά μέρισμα, αλλά αυτό είναι μέρος της ιστορίας τους. Και φυσικά τέλος, το τρίτο είναι οι φόροι. Στην Ελλάδα ζούμε, φτάνει να πληρώνουμε αυτή την κατάντια των φόρων. Όσο πιο μακριά κρατάμε την περιουσία μας από το αδιφάο κράτος μας, τόσο το καλύτερο για εμάς. Και το dgrw.eu είναι UCITS, που σημαίνει και τα μέρισμα το παίρνουμε και υπεραξία όσο μεγαλώνει, είναι όλα τσέπη νόμιμα αφορολόγητα. Αυτά τα ολίγα για όσους και όσες από εμάς δεν γνωρίζαμε γιατί επιλέγω αυτό το συγκεκριμένο επενδυτικό όχημα. Ναι, για αυτούς τους τρεις ανθρώπους που δεν γνώριζαν να αναφέρομαι, γιατί κατά τα άλλα σας έχω τρελάνει. Αλλά τώρα ας δούμε τι έχω κάνει εγώ. Μέχρι τώρα στο DGRW έχω επενδύσει 10.745 ευρώ και αξίζουν τη στιγμή που γράφω αυτό το σενάριο 11.862 ευρώ. Δηλαδή έχω κέρδος 1.261 ευρώ. Πετύχαμε μια απόδοση πάνω από το μέσο όρο του 10% της αγοράς. Ενώ ακόμα δεν έχουμε κλείσει και τον χρόνο επένδυσης, Δηλαδή έχουμε και μια μικρή κάβα για τις κακές χρονικές στιγμές. Και αυτό το κέρδος είναι χωρίς να μετράμε τα μερίσματα. Τα μερίσματα είναι κάτι εξτρά. Όμως, είναι αυτά τα χρήματα αρκετά? Μπορώ με αυτά και μόνο τα χρήματα να σταματήσω να επενδύω? Σαφώς δεν σκέφτομαι να το κάνω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Αλλά είναι μια σκέψη που συχνά περνάει έτσι από το μυαλό μου. Μέχρι πού, πότε σταματάω να επενδύω, τι γίνεται? Αν αυτά τα 11.862 ευρώ που έχω τώρα σε dgrw.eu και χωρίς να υπολογίζω τις μετοχές, τις οποίες επίσης έχω επενδύσει, τα αφήσω να δουλέψουν για μένα, τι θα γίνει? Ας πούμε πως τα αφήνω μέσα μέχρι να βγω στη σύνταξη σε 30 χρόνια δηλαδή, γιατί δεν ξέρουμε αν θα βγούμε τότε στη σύνταξη φυσικά με το κράτος μας, αλλά λέμε τώρα, τι τους έχει συμβεί? Παιδιά, θα έχουν γίνει σχεδόν 207.000 ευρώ, χωρίς να ξαναεπενδύσω ποτέ εγώ από σήμερα και πέρα. Δεν θέλω να ξέρω, ή μάλλον θέλω πολύ να μάθουμε, τι θα γίνει αν συνεχίζω να επενδύω 1000 ευρώ το μήνα για 30 χρόνια. Αν έχω τη δυνατότητα φυσικά, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο, αλλά και λιγότερα να επενδύω, παιδιά, κάθε λίγο μετράει και αξίζει. Άλλωστε, τα 4
4-5 πρώτα χρόνια είναι δύσκολα. Συναισθηματικά πιο πολύ. Γιατί βλέπουμε πολύ μικρή αύξηση του κεφαλαίου μας. Μετά όμως ο ανατοκισμός κάνει το θαύμα του. Και το κεφάλαιο μας μεγαλώνει τόσο πολύ από εκεί που δεν το περιμέναμε, ενώ εμείς συνεχίζουμε να επενδύουμε το ίδιο ακριβώς ποσό. Κάτι τέτοιου υπολογισμού κάθομαι και κάνω όταν με πιάνει εκείνη η αίσθηση του ανώφελου και λέω: Ιωάννα, μήπως θες να κάνεις και κάτι άλλο με τα λεφτά σου αντί να κοιτάζεις μόνο το μέλλον. Λοιπόν, όχι. Όταν βλέπω αυτά τα νούμερα, παιδιά, παίρνω κουράγιο και συνεχίζω. Και ελπίζω το σημερινό βίντεο και τα νούμερα που δείξαμε να κάνουν το ίδιο και για όλους και για όλες εσάς, αντίστοιχα στα assets τα οποία έχετε επιλέξει να επενδύετε. Πάντως, αν αυτό το asset είναι το DGRW ή αν θα το ψάξετε τώρα με έναυσμα αυτό το βίντεο και δείτε, αφού έχετε κάνει όμως, παιδιά, την έρευνά σας, δεν είναι επενδυτική συμβουλή αυτό το βίντεο, είναι μόνο το τι κάνω εγώ με τα χρήματά μου. Αφού λοιπόν δείτε ότι όντως σας συμφέρει και θα θέλατε να το δοκιμάσετε, ο τρόπος να το κάνουμε δικό μας είναι πολύ απλός. Αφού έχουμε ανοίξει τον δωρεάν λογαριασμό μας στη Freedom 24 από το link της περιγραφής, σας ευχαριστώ γι' αυτό για να πάρουμε και την πρώτη μας δωρεάν μετοχή 800 ευρώ. Μπαίνουμε στην πλατφόρμα της Freedom 24, πατάμε στο πεδίο συναλλαγές, γράφουμε dgrw.eu, πατάμε άνοιγμα συνεδρίας, βάζουμε τον κωδικό που θα μας έρθει στην εφαρμογή για επιβεβαίωση, ανοίγουμε τη συνεδρία, πατάμε αγορά και το έχουμε. Κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε τη Freedom 24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Αναμένω ερωτήσεις ή απορίες για τα όσα είδαμε σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο, ακόμα και αν είναι σχετικές με το χαρτοφυλάκιο. Αυτά από εμένα, παιδιά, σας φιλώ και τα λέμε αύριο.